Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Δόξαμε. Τέκνος Δημόσε, παρηκολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη ακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τη διωγμή, τη παθήμαση, Κύρια μη εγένετο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης. Κύριος διωγμούς υπήνεγας και πάντων με ρίσατο Κύριος. Και πάντες δε υφέροντες ευσεβώς ζήν, εν Χριστώ Ιησού διοφθήσονται. Πονηρίδε άνθρωποι και γόητες, προκόπτους είναι επί το Κύρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Σιδεμένε, εν εις έμαθες και επιστώτης, ειδός παρατείνος έμαθες, και ό,τι εκπρέπους, τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενα σε σωτήσε, η σωτηρία, διαπίστεως, εις εν Χριστώ Ιησού. Κύριο ημών, ειρήνη πρόσχομα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπε ένα Κύριος την παραμονή τάφτη. Άνθρωποι, δύο ανέβησαν εις το ιερό, προσέξαστε, το εις Φαρισαίος, κι ο έθερος θελώνης. Ο Φαρισαίος ταπείς προς εαυτόν, τάπτα προς ύφκετον, ο Θεός ευχαριστώσει, ότι ούτι μη, ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικη, μοιχή, ή κι ως ούτως ο θελώνης. Νηστεύοντης του Σαββάτου, από δεκατό πάντα ως ακτώμε. Και ο τελώνης μακρόφαινεστος, ουκ ήθελε δουλέ τους οφθαλμούς, εις τον ουρανόν επάρε, αλλά τίπτεν εις το στήθος αφουλεύον, ο Θεός ειδάς τη τίμη το αμάρτωρο. Λέγω ημίν, κατέβει ούτορ δε δικαιωμένος, εις τον ήλιο ακούει εκείνος, ότι πάσο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσεται. Ο δε ταπεινώνε αυτόν υψωθήσεται. Και πάσαν Χριστό ημών αδελφότος, των πατέρων και αδελφών της Αγίας και Ιεράς μόνης τάφτης, με ψευούς ημών έθνους και του καταγήμερα εκ θάλασσιν φιλοχρήστου ημών στρατού, πάντων των δωρητών, ευεργετών, αφιερωτών της Αγίας και Ιεράς μόνης τάφτης, πάντων των αξιωγών προσκυνητών, προσελθόντων εν τη θεία και ιεράς στο Αγίο τάφτη, και προσφερόντων τα τίμιοντα τάφτη, μετά των οικείων αυτών μνηστικίως ο Θεός τη βασιλεία αυτού. Να μακαρίων και ειδήμα και τόλης Αγίας Βρονισπάκτης και βασών των Αγίων Θεθυσσών, των υπερπίστεως και πατρίδος, τους μεγεθεσών των πατέρων και αδερφών ημών της Ερισμαγός, και όντων ματέμνημον έψαμεν εν τη Αγία και προθέσνων των θνιώτων, των ψυχών του κειμένου Θεού, βασιλικής Κωνσταντίνου. Και μετά του Πνεύματος Σου, ανοσχόμεντας καρδία, προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξιών και δικαιών εστίν.
Και ο Θεός μεγάλων αρτήρων 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 και ο Θεός μεγάλων αρτ
Θεοδόρου Θεοδόρου Ιερός και Σαντιδάτου, την άφημα του Ιερο Μαρτύρων, Χαραλάμου, Συνεπτερίου, Θεράτου, Βλασίου, Πολυκάρτου, Μίστο του Μαντρεβών, Ιεν δόξα την κατήκον Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων, του Ασίου Θεοφόρου, Πατρόσιμων, Ταλίσιμων, Τον Αγίρο Ενδόξο και Θεματικών Αρχήρων, Κοσμάκηνα μία του και Ιωαννικού Παντελεήμονος, μία των Σπαρτώνων του Κελισσέου, σε Αγίες Μεγαλμάς Παρσόπ Κατερίνης, Μεγαλμάνος και Αγίες Μεγαλμάς Παρβάρας, ως ημάς Παρασκευής, ως ήδος της Ουαλάνου. Τον Αγίο και Δικαίω των Θεματώνων Ιωακή και Άνης, τον Αγίρο Ενδόξο και Θεματικών Αρχήρων, Κύρου και Ιωάννου, ον δε την μνήμη δεν θερούμεν, τον Αγίης Πατρόσιμον, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, τον Ευλόγου, Κανένας Άγιος, βλέπεις, στις εικόνες δεν είναι κανένας πορευμένος, όλοι θα γίνονται σε μαλλιά τους είναι.
Να σε αφήσουν τα πολύ νέα. Άγιο Γέροντα, φαίνεται. Γιατί ξέρετε, έλεγε κάποιο, έλεγε, οι Τούρκοι τα είχαν τα γέρια και τα παλιά. Δεν τα είχαν οι Τούρκοι, τα είχαν οι Άγιοι. Και από αρχή του κόσμου που έπρεπε να δώσει στου ανθρώπου, έτσι και οι πατέρε τη Εκκλησία μα, από την παλιά διαθήκη και από του προπάντορε μα, πάνε με τα γέρια και μαλλιά. Λέω σε εγώ τον παπά τον. Το κρυδικό με τα γέννα τα μαλλιά του, τόσο δεν είναι κορεμένα. Αλλά είναι παλαιμένα, μου λέγει ότι τα μαλλιά δεν κάνουν. Ναι, αλλά άκουσε, αυτά που λέγαμε θέλεις, πώς δεν είναι. Εδώ λοιπόν να είμαστε να βλέπουν τους ανθρώπους τώρα βρίσκονται. Τώρα μπορείς να σε άνθρωπο μαντέα βάσου, αλλιώς είναι το σεβαστό πρόσωπο. Τώρα στην εποχή μας πάτε, πιο πολλοί αφήνουν και τα γέννα και τα μαλλιά και πληροφορούν χωρί να είναι γέννα. Εμείς πρέπει να αφήνουμε και να τη διαθέτουμε έναν τρόπο. Εμείς άκουσε πάντα μου, εμείς πάντα μου ότι βρήκαμε να τη ρίξουμε. Διότι λέει ο Χριστός μας, είδε τι είπε ο Χριστός μας. Βρεθείτε σε πάντα έθνη, βαπτίζουν σε αυτούς τους τόμους, το πατρός που είπαν σαν μην. Δεν περάσει πρώτη ημερό, είχε περάσει μία Ρωσίδα. Λοιπόν, και μη είπαν, πάντα μου, είναι βαπτισμένοι. Πώς βαπτισμένοι, είχαν κάνει ράντισμα, λέει. Και λέει, τι τη λες. Λέω, όπως εφάτερ να σας πω, ο πατέρας μου, ο Χριστός μας ξέρεις τι είπε, τι είπε, λέει. Μπορεί αυτή την σπαντά έθνη, βαπτίζουν σε αυτούς εις το όρμα του πατρός και του ίχνου έμεσα μην. Και πώς το περάσαν από εκεί και ο Βαρναός και ο Παύλος, και το όσο και τόσο πέρασε η Αγία Ελένη, πέρασε ο Κωνσταντίνος, τα μέρη σας, έχει το Σταυροβούνι, το μοναστήρι. Έχουμε γνωστοί μας οι πατέρες εκεί. Έχουμε αλλογραφία. Την έχουμε. Και ευχόμεθα ο Άγιος Δαδίκης. Βέβαια, βαπτίζω σημαίνει νικίζω και το ράντισμα δεν είσαι. Λοιπόν, δεν στέκεται. Εμείς, ο Χριστός μας είπε, βαπτίζουν σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού μας αμήν. Ούτε αρέσει, ούτε τα κρυφόματα και αυτά. Η Εκκλησία μας έχει πατέρες μου, σκότε, έχει ιερά και όσια. Δίκαιος ο Θεός του να είμαι. Γι' αυτό έχετε πίστη στον Θεό και ζητείτε ο Θεός, λέει ο Κύριος. Λοιπόν, ας έχω την πίστη μας και με την πίστη μας, με την προσευχή μας, όταν έχω δώσει ιερά μοναστήρια της Εκκλησίας, που ήθελα να είμαι χριστιανικά, κάθε μέρα περνώ το μοναστήρι. Γι' αυτό εύχομαι την ευλογία του Αγίου, την ευχή σας πατέρες μου να έχουμε. Με το καλό φτάσεις πάλι στην πατρίδα σας και στην ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γι' αυτό έρχομαστε στα μοναστήρια για να μιλήσουμε δύναμη με βαλική. Να βοηθούμε σε αυτούς, να βοηθήσουμε κι άλλους. Προχθές πέρασε ένας Κύπριος, ο παπάς. Ένα παιδί που έχει πέντε παιδιά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αυτός ο ιερέας θα γνώ. Ήταν πατέρα του 70 χρονών, πέθανε η γριά του, η γυναίκα του. Λοιπόν και ήταν με συγχωρείτε να πει τώρα εδώ στην Ελλάδα, εδώ στη Λιβαδία στη Μέλη, να γίνει ιερομόναχος, μέσα στα μοναστηριακά γυναικείο. Και πόσο χρόνο είσαι, 70. Έβαζε ένα γεροντάκι πέρα, τα μαλάκια, τα γεννάκια του. Καλό εντάξει, μόνο να γνωρίσει και κάνει η αποστολή, γιατί η αποστολή του ιερέως είναι μεγάλη. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Αντί να σώσει την ψυχή, να μην κολλάσουν. Λοιπόν, είναι ένα καλό άνθρωπο. Και ευχόμαστε για στο Αγίου να στηρίζει πατέρα. Τι ήρθε. Να από πού. Από τη Μικρά Ασία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Η εκκλησία δεν είναι πλέον του Αγίου, το μοναστήρι
είχε τα εφτάκια από τους Τούρκους. Το 1721, τον ασχήλια πρόσφυγε για την επανάσταση τότε την Όπολη Νύμνης, οι Τούρκοι έλαβε και μέρος ο ηγούμενος ο Ιωακήμ και ένας ιερομόναχος Ιωσήφ και λάβα μέρος σε μία μάχη με την περιφέρεια, έδωσε και 1000 πρόσφυγε για την Όπολη Νύμνης, γι' αυτό για εκκλήσεις οι Τούρκοι έκαψαν τη μονή, επεπολύχθηκε η μονή από τον Τούρκο και σφαγές τις πατέρες. Έτσι μόνο ένας από τους μοναχούς που πήγε στα ιερά της Αμφωσίου και έφερε τα παλέψη στον χρόνο και σταματήσε να μάθει το μοναστήρι. Μετά έφερε στο μοναστήρι το 1870 από σεισμούς. Και είναι το 1877 η εκκλησία του Αγίου. Στον ίδιο τόπο ήταν πιο μικρότερα. Και το αρχαιοποστόλι είναι τα Ιερά Πολύξανα και κατά πόδι η Άγια Νάρκη. Χαμηλά τοιχογραφίες του 16ου αιώνα. Επίσης ο Άγιος το 1520 είχε βασίσει σε αυτή την πραγματική τοποθεσία με δάκρυα, με προσευχές, με φόβους. Πολλούς έχει τη μονή ανοίγει το μοναστήρι του. Παρόλο που στο μοναστήρι ο Άγιος δεν κάτσε στο μοναστήρι και να είναι εδώ να προσέχει, αλλά άφησε να λειτουργούμε ο μοναχός πατέρας άλλος και είχε πει στο ασκητήριό του, όσοι λέτε και χθες και το είδατε, εκεί στο ασκητήριό του με ένα όσιος. Νηστή, αγρυπνή, προσευχή, ουράνια, χρήματα, λαμπών. Μέχρι έχω κάτι σαββατοεσφαίρα στο μοναστήρι, το πάνω που έχουμε ένα σταυρό. Τον περιμέναν οι πατέρες εκεί με την διατάση, με τις καμπάνες, τον είχαν αναγνωρίσει πως ήταν Άγιος. Και είχε το καπλάγιος, λειτουργούσε και το πρωί, λειτουργούσε τον χρόνο του μυστήριου, έπαιρνε το μοναστήριο, έδωσε πάλι το ατόλιο και πήγε στο ασκητήριο. Μετά πρωί είναι η μισή του. Το δεσπότη Χριστό και η θυμούλη και κοιμήθηκε ο Άγιος. Έχουν πολλά, ο γιος του πολύ μεγάλο στα γέννα. Αλλά με πείτε, εσείς έχετε την πίστη που τόσο και τόσο που έρχεστε, τώρα και 40 χρόνια έρχεστε, 45 χρόνια έρχεστε σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Θέλει πολύ καλά και εσείς τον Άγιο, είναι πολύ θαυματουργός. Και κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ότι χάρη να είναι πάντα μαζί σα, να σε νησία, να σε ευλογεί, σου χαρίζει υγεία, χαρά και ευλογία ουράνια. Εύχομαι χάρη να είναι μαζί σα. Είναι βέβαια το χάρη του Αγίου, πάρα πολλά. Πολλές φορές τη νύχτα, χτυπά το σήμα του. Χτυπά την πόρτα μας όταν δούμε και λιγάκι αρχίσουμε, χτυπά το σήμα του. Χτυπά την πόρτα μας. Πάτε, πάτε, διάβολε. Πάτε, διάβολε. Πάτε. Τα βαδίσματα, ένα καλό για την ύπνευση και περιμένεις. Όσες φορές τον είδαμε αυτόν τον ζωντανό Άγιο, θα σου λέω όχι με κανείς που τους αγίδες να αναλώσει αυτά. Θα σας πει ότι αν είναι το ξεστούν. Όσες φορές τον είδαμε τον Όσιο Δαβίδ, μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο, να κάνε παράδειση και να μπαίνουν στο ιερό που τον βλέπει δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Ζωντανό Άγιο. Και στα σκητήρια του καθώς τον είδε πολλές φορές όταν πήγε τότε το 1953 που είχα έρθει στο μοναστήρι, το 1952, το έβλεπα ζωντανό και έμενε μέσα ένα σκαλόπιτο μέσα στο σκητήριο, που όμως το έβλεπα, νομίζω πως ήταν ο γεροντάς μου. Παρακολούσε πάντα τον Θεό και έλεγε τον Άγιο, Άγιε μου, να φταθείς στα σκητήρια σε εδώ, να μη σε δω όπως ήσουν Άγιος. Τη μορφή του γέροντος, στον πατρός Νικοδήμο ή τον πατρός Ευθυμή που είχαν ένα άλλο γέροντα, δεν ξέρω τον πατέρα Ευθυμή. Λοιπόν, και έρχονταν στην πορεία του γέροντος ή τον πατρός Νικοδήμο ή τον πατρός Ευθυμή. Και μια νύχτα στη μία η ώρα, όπως ήμουν στο ασκητήριο εκεί, έκανε την αγκυπνία, ξαφνικά μπαίνει μέσα ένας καλόγερος, σαν τον πατέρα Ευθυμή. Και επειδή ήταν ένας πρώτος λαό, σηκώθηκα, μου λέει, κάσπε. Πήγαινε πολλές φορές τα παιδιά μετά ο διάβολος, μα με παρουσίαση σκορπιούς. Δεν γέμισε το ασκητήριο με σκορπιούς. Ποτέ μου είχα αποψιαστεί ότι ήταν ερημιά και μέσα στις πέτρες και ένα αρτίδι, ένα σκορπιό και τίποτα. Και τώρα μόνο με έρθω στην πέτρα, ήταν υποσχετικό όλη νύχτα την αγγλία. Το πρωί ερχόμουν στη Μονή και ήταν η κούρια το ξέρω, οι πατέρες πήγαινε τη νύχτα εκεί. Τι ήταν το μόνο στην νύχτα, οι πατέρες πήγαινε στην Ελλάδα. Παρουσία στις σκορπιούς, θα πει όπως όπως ακόμα τη νύχτα, κατά μία η ώρα, λέγω, εκατομμύρια χιλιάδες, εκατομμύρια σκορπιούς, και να κάθουν στις σκορπιούς πάνω. Αλλά δεν πήγαμε να τις κανείς. Και εγώ έκανα το σημείο του σταυρού, όπως είμαι γονατιστός. Έκανα το σημείο του σταυρού γύρω-γύρω και έλεγα, από εκεί μέχρι εκεί να έρθαστε, αλλά από το σταυρό και εδώ να μην περνάτε, να με τσιμπήσετε. Λοιπόν, αυτοί περνούσαν εκατομμύρια σκορπιοί και έλεγα, δεν είχε τέτοιους σκορπιούς, ήταν ο Σατανάς, θα έκανε ο διάβολος, για να το ελίξα, μην ξαναπάω στο αστυνομικό. Όπως και θυμόμουν που διάβαζε ένα βίο ενός ασκητού, ότι παρουσίασε σκορπιούς και φύγε μέσα στο ασκητήριο του για να φύγει. Εκείνος υπέμεινε εκεί πέρα, δεν είχε τις Σατανάδες. Δεν σου λέω σαν που έπαινε δαίμονες. Τα θαμάτα του Αγίου πάρα πολλά και εύχομαι χάρη να είναι πάντα μαζί σα, να σε ενισχύει, να σε βοηθεί χάρη στο Σίου, σήμερα η Αγία Πόρτα του Κυρίου και τα άγια γλύψαν του Αγίου να σας χαρίσουν υγεία και ευλογία.
Ένα του Αγίου Κύριε Σεδόρα, ευχαριστούμε την αγάπη σα και δι' όλα ευχαριστούμε. Άρα να υπάρχει μπροστά και βοηθό σα στα παιδιά, στα γονάκια σα και στον αγαπητό κύριο Μανώλη. Να δίνει υγεία και ευχαριστούμε την αγάπη σα, τις θυσίες που κάνετε, τις δωρεές σας και τα πάντα. Και εμείς θα ευχόμαστε πάντοτε όσο ότι θα την προσκύνω τάχτη ζωή να παρακαλώ πάντα τον όσο μας χαρίζει την υγεία και την ευλογία και την μακροημέρευση. Καθώς και στα γονάκια σας, τα καλά παιδάκια, την ευλογία τα έχουν πρόοδο, χαρά και ευλογία από τον Άγιο. Με τα πόδια και αράχνη του σέρνετε
διευκόλυνση της μορφής. Σας παρακαλώ. Πως ιερός αρετής καταλόγιον και του Χριστού απαντών αληθέστατον και των οσίων απάντων εφάμινον. Διό Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε Πατερός ιε χωρίσας εγώσι τον εγκαέ. Ahora no,
Πάτσε, τι έρχομαι εγώ! Μα από πού δεν έκανα καλύτερα!